Τώρα θα πάμε να δούμε κάτι παρεμφερές, μιας και τις προηγούμενες μέρες είχαμε με κάποιες, όχι κάποιες, πολλές κυβερνοεπιθέσεις στην Τράπεζα Θεμάτων. Για πρώτη θεμάτων. φορά έγινε αυτό το πράγμα, με τόση συντονισμένη επίθεση, στοχευμένη, 165 εκατομμύρια χτυπήματα. Μα τα Υπουργεία, το Υπουργείο Παιδεία και το Ψηφιακή Διακυβέρνηση τι χαρακτήρισαν ω τι ε, πιο σημαντικέ επιθέσει που έχει δεχτεί ποτέ το ελληνικό δημόσιο. <συσιακόν> αλλά περισσότερα θα, θα μα πει, πει, πει ο ειδικό, ο κύριο Νίκο Βασιλάκο, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μα. Καλή σα ημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα καλώς, και με σας. υγεία, ασφάλεια και ψηφιακή ασφάλεια, φίλε και φίλοι. Ήταν όντω η μεγαλύτερη επίθεση. Θα σα πω αναλυτικά, γιατί τώρα έχουμε πλήρε ρεπορτάζ αγοράστηκε συμβόλαιο θανάτου από το Dark Web, από επιτίδιους οι οποίοι έστρεψαν όλο το πλωστάσιο της άρνησης εξυπηρέτησης, έτσι το λέμε, να το πω απλά ελληνικά, εναντίον του σερβερ που είχε την, την, την Τράπεζα Θεμάτων. Τι συνέβη αναλυτικά. Έμπαινε το κάθε σχολείο, λόγκαρε στο σύστημα, με το που έμπαινε στο σύστημα ζητούσε κλήρωση, έπαιρνε τα θέματα, και πολλές φορές χρειαζόταν το κάθε σχολείο να κάνει και δεύτερη και τρίτη κλήρωση, διότι στις ενδοσχολικές εξετάσεις έχουμε περίπτωση που δεν έχει διδαχτεί η ίδια ύλη. Αυτό ανέβασε το φορτίο στο σύστημα και εκείνη τη στιγμή 280.000 αναδευτερόλεπτο αιτήματα κατευθύνθηκαν στο σερβερ του Υπουργείου Παιδείας και δεν είναι μόνο το Υπουργείο Παιδείας εμπλεκόμενο, είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι το ΕΔΙΤΕ, από το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική, που υλοποίησε την υλικοτεχνική υποδομή που φρόντιζε την Τράπεζα Θεμάτων. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό τώρα, κύριε Βασιλάκο. Γιατί ένα λόγο που. Τόσο συμβαίνουν... συντονισμένη επιχείρηση, δηλαδή τόσο μεγάλη. Υπάρχει η κοινωνική αποσταθεροποίηση η πολιτική αποσταθεροποίηση, η οικονομική αποσταθεροποίηση και η ψηφιακή αποσταθεροποίηση. Θα λες Είμαστε... έναν άνθρωπο τώρα, κύριε Βασιλάκο μου, θα λες έναν άνθρωπο που πάει το παιδί του στο σχολείο το πρωί να γράψει να. και βρίσκεται με όλο αυτό το, το, κλίμα και όλη αυτή την ενέργεια. Όπω Όπως είπε και η Εύα δηλαδή, Υπάρχει ένα στόχο εδώ πέρα. Υπάρχει γιατί το, το κίνητρο, να. γιατί γίνεται αυτό, πώ θα το καταλάβουμε αυτό. Ακριβώ αυτό είναι που λε: Διονύση, το cui bono που λέγανε οι Λατίνοι, δηλαδή ποιο ωφελείται, ποιο ναι. από αυτό που συνέβη. Οφελούνται αυτοί που ήρθαν και εμφανίστηκαν, θα σας πω εγώ, να πουλήσουν υπηρεσίες σε ένα εθνικό θέμα. Όταν έχουμε εθνικό θέμα, δεν είμαστε ούτε εταιρείε ούτε φορείς, είμαστε πολίτες και βοηθάμε όλοι δωρεάν έχει συμβεί και ήμουνα στι ομάδε που ήταν κοντά στο Υπουργείο Εξωτερικών όταν γινόταν, γινόντουσαν κυβερνοεπιθέσει από του απέναντι. Εκεί ήμασταν πάντα online και μέσα στο δεκάλεπτο λύναμε τα προβλήματα. Εδώ όμω μην ξεχνάτε ότι είμαστε με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Οι δυνατότητε αντίδραση είναι πιο μειωμένε και έπρεπε να συντονιστούν οι δύο φορεί, το ΙΕΠ με την ΕΔΙΤΕ και δύο Υπουργεία. Οι συνθήκε αυτέ δημιούργησαν μία καθυστέρηση στην απόκριση, γι' αυτό είχαμε τρίωρη καθυστέρηση για να αποφασιστεί το να κόψουν την κίνηση από το εξωτερικό. Mm -hmm. Και θα μου πείτε, μα Νίκο, μου ήταν απλό. Θα κόβαν την κίνηση από το εξωτερικό. Οπότε οι 114 χώρε που έκαναν την επίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων θα έπεφταν στο κενό. Είναι εύκολο να το λέμε τρει μέρε μετά. Mm -hmm. Εκείνη τη στιγμή όμω είχαμε τα σχολεία τη Ομογένεια που δεν είχαν ενημερωθεί ότι ενδέχεται να μην κάνουν εξετάσει. Εκεί έκρινε λοιπόν. Το ΙΕΠ και η Τράπεζα Θεμάτων ότι έπρεπε να γίνουν με οποιοδήποτε κόστο οι να συντηρηθεί το σύστημα, να έχει καθυστερήσει το σύστημα, για να μην κρεμάσουμε όλα τα παιδιά στη χώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ακόμα και την πρώτη μέρα που είχαμε του 280.000 χτυπήματα ένα δευτερόλεπτο, τη δεύτερη μέρα που επανήλθαν οι κυβερνοπαραβιαστέ με εκατομμύρια χτυπήματα, γιατί σκεφτείτε ότι την πρώτη μέρα αυτή η επίθεση κόστησε κάποια εκατοντάδε ευρώ. Τη δεύτερη μέρα όμω πλήρωσαν κάποιες χιλιάδες ευρώ για να δημιουργήσουν ένα μπάχαλο που τελικά δεν έγινε. Γιατί? Γιατί όλες οι υπηρεσίες ήταν έτοιμες, γιατί όλη η τεχνική ήταν stand-by και ήδη από τη δεύτερη μέρα είχαμε βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος. Τη δεν τρίτη μέρα χτες όλα λειτουργήσαν χωρίς πρόβλημα. Σε μας κόστησε όλη αυτή η επιχείρηση. Οικονομικά εννοώ γιατί κόστισε στα παιδιά, στην καθυστέρηση, στην ψυχολογία τους. Αυτό κόστισε ψυχικά και σε οδύνη δεν κόστησε, γιατί θα καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει απευθεία αναθέσει, πανικό, δεν επικράτησε ο πανικό. Mm -hmm. Ήταν πολύ ψύχρεμοι από το Υπουργείο Παιδεία και Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική και το χειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, ζορίστηκαν ποιοι, οι γονεί και οι μαθητέ, γιατί πήγαινε ένα παιδί Είμαστε. στο σχολείο, 8:30 ώρα ήταν εκεί, έτοιμο να γράψει, προετοιμασμένο, ξενυχτισμένο, διαβασμένο. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε πώ μπορούμε να είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά που ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ και δεν έδωσαν με κανονικέ συνθήκε εξετάσει. Να πούμε βέβαια ότι άλλο οι ενδοσχολικέ, άλλο οι πανελίνε. Ναι, κύριε Βασιλάκολα. Ναι, αλλά ένα παιδί. Α, από αυτή την έννοια το λέτε, γιατί από την έννοια του άγχου, ένα παιδί το οποίο ναι. έδινε πριν από λίγε ημέρε τι απολυτήριε στην τρίτη ηλικίου και τώρα είναι αντιμέτωπο με τι πανελλαδικέ, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, τώρα, μια και μα πήγατε. Έλα, Διονύση, έλεγε να πάμε μετά στο επόμενο. Ναι, ναι. Ήθελα να πω το εξή. Αυτή η έρευνα που έχει ξεκινήσει και μάθαμε όλοι ότι έχουν ε, 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 μπλακίμια μια σειρά από υπολογιστέ. Ναι, ναι, ναι βγάλει κάπου ναι. αυτό. Θα μάθουμε κάτι ναι. κάποια στιγμή. Ε, ήδη, λοιπόν, έχει έχει... Βρει, ήδη έχει βρει. Ήδη ο προϊστάμενο τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο ο κύριος Παπακώστα που βλέπετε ότι είναι ένα δημόσιο λειτουργό που κάνει τη δουλειά του και μιλάει ελάχιστα και βγαίνει ελάχιστα. Γιατί Γιατί όλη η ομάδα τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο από την πρώτη στιγμή άτυπα και από τη δεύτερη στιγμή, με παρέμβαση του Ισαγγελέα του, του Αριού Πάγου, του κυρίου Ντογιάκου, έπεσαν πάνω στο κυνήγι, όχι των μαγισσών, αλλά των, ε, των δραστών. Βρήκαν τι 114 χώρε, εντόπισαν του υπολογιστέ, βρήκαν ότι οι υπολογιστέ αυτοί ήταν ζόμπι υπολογιστέ, δηλαδή υπολογιστέ που έχουν χακαριστεί, έχουν παραβιαστεί. Υπάρχει κακόβουλο λογισμικό και κάνει την επίθεση που να ξέρετε ότι αν την δει μεμονωμένα, δεν φαίνεται ω επίθεση, φαίνεται ω χρήση ενό συστήματο. Δηλαδή μπήκανε ταυτόχρονα 280 υπολογιστέ από όλο τον κόσμο και αυτό δημιούργησε το πρόβλημα. Οπότε, μέσα στι επόμενε μέρε ψάχνει να βρει η δίωξη αν έγινε ανταλλαγή χρημάτων, γιατί αυτό θα φανεί, ποιοι πήραν τα χρήματα, ποιοι ήταν αυτοί που εκτέλεσαν όλο το συμβόλαιο θανάτου μέσω Dark Web και θα σας δώσω και μία είδηση χτεσινή, σε μένα χτεσινή, σε εσά σημερινή, τι συνέβη παιδιά, Αυτές οι ομάδες επικοινωνούν και θέλουν να βγουν στα μίντια. Να πω ότι είναι παράνομο για τους συναδέλφους που κάνουμε ρεπορτάζ τεχνολογίας ο τρομοκράτης ο ψηφιακός να βρει έξοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα ελληνικά. Προσοχή σε όλους. Τι εννοείται κύριε Βασιλιά. Επικοινωνεί η ομάδα που έκανε την επίθεση να βρει διέξοδο να μιλήσει στα μίντια και να πει γιατί το έκανε. Δεν πρέπει αυτή η ομάδα να βγει στα μίντια. Είναι παράνομο, δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση, υπάρχει ΕΣΥΑΕ. Δεν επιτρέπεται αυτοί που κάνανε αυτό το μπάχαλο να βρουν, να βγει, να βρουν διέξοδο και να εμφανιστούν στα μέσα μαζική ενημέρωση. Προσπαθούν, Μάλιστα. από χτε στέλνουν μηνύματα, καλυμμένα κρυφά μηνύματα και λένε: Είμαστε η ομάδα που έκανε την επίθεση. Μπορούμε να βγούμε ανώνυμα. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν το κάνουμε, δεν ήταν σωστό αυτό που συνέβη. Χτύπησαν μια πολύ ευαίσθητη εθνική υποδομή, η οποία δεν ήταν Υπουργείο Εθνική Άμυνα, ούτε Υπουργείο Προστασία του Πολέτη, για να είναι θωρακισμένη και προστατευμένη με χαλίβδινου τείχου ασφαλεία. Είχε την προστασία τη, mm. δεν είχε όμω προστασία για να δεχτεί πυρηνική επίθεση. Αυτό που συνέβη τι τρει προηγούμενε μέρε ήταν μια ψηφιακή πυρηνική mm. επίθεση εναντίον μια πολύ Ευαίσθητη υποδομή. Εδώ είναι. Και όπως... Με αυτοί Με ελέγχονται ναι. κιόλα. Θα βγουν και από πάνω. Θα θέλουν και βήματα. Να πάμε να πάρουν... τώρα. Μια και σήμερα ξεκινούν ναι. και οι πανελληνικέ εξετάσει και μετά θα το δούμε και αναλυτικά το θέμα. Υπάρχει κίνδυνο. Οι Υπουργεία Παιδεία και Ψηφιακή Διακυβέρνηση ε, ξεκαθάρισαν ότι είναι διαφορετικό το σύστημα και ότι δεν υπάρχει κίνδυνο να υπάρξουν τέτοιε επιθέσει σήμερα και εφ' εξή. Ναι, δεν μπορούν να γίνουν επιθέσει. Γιατί? Γιατί το σύστημα των Πανελληνίων είναι ένα σύστημα το οποίο κεντρικά δίνει θέματα σε ναι. συγκεκριμένη ύλη προκαθορισμού που δεν αλλάζει. Ωραία. Το σύστημα των ενδοσχολικών έχει μία κλήρωση. Γι' αυτό η εισήγηση που έγινε είναι η Τράπεζα Θεμάτων να έχει ένα σύστημα το σερβερ, ένα σύστημα τη βάση δεδομένων και ένα ξεχωριστό σύστημα να κάνει τις κληρώσεις, ώστε να μην έχουμε φόρτο στο σύστημα, να μην έχουμε καθυστερήσει και να μην ξαναζήσουμε ως χώρα, ως υποψήφιες, ως γονείς, και ως... Τα παιδιά, κύριε ε, ε, Βέβαια, ε, ε, ω συμμετέχοντε σε αυτό που συνέβη τι προηγούμενε εβδομάδε. Γιατί εις... αυτά που ταλαιπωρούνται είναι τα παιδιά, κύριε Βασιλάκου. Βέβαια. Μα... Λοιπόν. Τα παιδιά μόνο, όλοι οι υπόλοιποι από γύρω. Να Στον. σε ευχαριστήσουμε Να... πολύ για όλε αυτέ τι πληροφορίε. Να είστε Μόσο καλά, κύριε Βασιλάκου. Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε καλό μήνα α... σε άμεσο χρόνο πάλι. Υγεία και ψηφιακή ασφάλεια. θα Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πολύ.